Είμαστε μόλις 33 λεπτά μετά τις 11. Να καλωσορίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Σπύρο Παπαστεφάνου, επικεφαλή του Τμήματος Προβολής και Προώθησης του Ελληνικού Κέντρου Προνοίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα, Σιδένα Γιάννη, σε όλους τους ακροατές και ακροάτες του Μπελέμ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να σε καλά. Είδα πρόσφατα μια ανάρτηση στη σελίδα της Προνοίας στο Facebook που μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Αφορούσε μεταξύ άλλων υποστηριχτικών υπηρεσιών δύο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες του οργανισμού, οι οποίες έχουν τη σημασία τους ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των πρωτόγνωρων καταστάσεων που βιώνουμε την τελευταία περίοδο εδώ στη Νέα Νότια Ουαλία, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων της μετάλλαξης Δέλτα του κορονοϊού, που έχουν ουσιαστικά αλλάξει πραγματικά τη ζωή μας και δεν είναι κάτι που είναι ένας και δύο μήνες, είναι από πέρσι. Για πρώτη φορά, και αφορά φυσικά και την δίγλωση τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης και συμβουλευτικής στο τηλέφωνο 1877-66-42, ενώ η δεύτερη αναφέρεται στην διανομή φρέσκων γευμάτων, έτσι, δύο φορές την εβδομάδα σε άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Να μας πεις ακριβώς το τι συμβαίνει και η τηλεφωνική γραμμή, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, υποστήριξης είναι το 1877-66-42. Από πότε λειτουργεί, ποιος είναι ο σκοπός της και σε ποιους απευθύνεται, Σπύρο, αυτό? Ναι, Γιάννη, η δωρεάν τηλεφωνική υπηρεσία συμβουλευτικής και υποστήριξης του Ελληνικού Κέντρου Προνοίας βρίσκεται σε λειτουργία εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο. Συγκεκριμένα ξεκίνησε τον Απρίλιο του περασμένου έτους με τα πρώτα περιοριστικά μέτρα της πανδημίας. Σκοπός της τηλεφωνικής αυτής υπηρεσίας είναι αφενός να προσφέρει μια ψυχολογική υποστήριξη με τη μορφή μιας συζήτησης από τηλεφώνου με άτομα που λόγω των καταστάσεων που βιώνουμε την έχουν ανάγκη και εφετέρου να παράσχει μια επιπλέον συμβουλευτική πια βοήθεια, άγκριση σκόπιμο, με την έκδοση ακόμα ενός παραπεμπτικού. Η αλήθεια είναι ότι η σημερινή κατάσταση Γιάννη που επικρατεί μπορεί πολύ εύκολα να αποτελέσει αιτία μιας ψυχολογικής διαταραχής στον καθένα από εμάς. Αυτό μπορεί να προκληθεί από το συνέστημα μιας μακριάς απομόνωσης, από το στενό σου περιβάλλον και του συγγενείς σου και ξέρουμε άλλωστε τι σημασία μπορεί να έχει για το κάθε ηλικιωμένο μας, καθώς όταν του στερήσει την επαφή με το οικογενειακό του περιβάλλον, εν πάση περιπτώσει μπορεί να του δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Υπάρχουν άλλωστε άτομα τα οποία μένουν μόνα, δεν έχουν κανένα και αυτά τα άτομα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε τέτοιες περιπτώσεις. Μια τηλεφωνική επαφή, όσο και αν φαίνεται παράξενο, μπορεί να προλάβει δυσάρεστες καταστάσεις. Ιδιαίτερα με τις τελευταίες εξελίξεις που ακούσαμε ακόμα ένα μήνα, το lockdown, πιστεύουμε ότι μια τηλεφωνική υποστήριξη προσφέρει τόσο ψυχολογική ανάταση, αλλά και μια βοήθεια για να προλάβουμε ενδεχομένως τα χειρότερα. Θα ήθελα να αναφερθούμε στο ωράριο λειτουργίας της τηλεφωνικής αυτής υπηρεσίας, να ρωτήσω αν αυτή η τηλεφωνική υπηρεσία είναι δίγλωση. Ναι, η δωρεάν τηλεφωνική γραμμή το 1877-66-42, το επαναλαμβάνουμε, είναι δίγλωση. Αυτό σημαίνει ότι όποιος την καλέσει θα μπορέσει να μιλήσει τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά. Και λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 η ώρα το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 6 το απόγευμα. Πολύ ωραία. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι? Ναι. Όποιος αισθανθεί τώρα την ανάγκη να καλέσει το 1877-66-42 θα έχει μια σύντομη συνομιλία με έναν υπάλληλο της Προνοίας ο οποίος θα τον κλείσει ένα ραντεβού, τηλεφωνικό ραντεβού, με κάποιο σύμβουλο της Προνοίας. Θέλω να τονίσω ότι, και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ότι ό,τι λεχτεί μεταξύ ενδιαφερομένων και του στελέχους της Προνοίας, καλώντας όπως πάντα λέμε πάλι το επαναλαμβάνουμε το 1877-66-42 Δευτέρα ως με Παρασκευή από τις 8 το πρωί ως 6 το απόγευμα, θα είναι απόλυτα εμπιστευτική. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Ό,τι λεχθεί στο τηλέφωνο θα μείνει μεταξύ μας. Για περισσότερες πληροφορίες τώρα, μπορεί ο καθένας να καλέσει τα γραφεία του Ελληνικού Κέντρου Προνοίας στο σταθερό πια τηλέφωνο 95 16 21 88, επαναλαμβάνω 95 16 21 88,
ή να επικοινωνήσει και μέσω mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@gwcc.org.au. Έχω ακόμα κάποιες ερωτήσεις, αλλά ναι, καλό είναι οι φίλοι, οι ακροατές, να έχουν ένα μολυβάκι και ένα χαρτί. Εμείς θα ξαναπούμε πάλι τα τηλέφωνα. Θα τα πω εγώ άλλη μια φορά τώρα, αλλά και προς το τέλος θα τα ξαναπούμε. Το σταθερό τηλέφωνο λοιπόν είναι 9516-2188 και μπορούν να καλούν και στο 1800-77-66-42. Να μιλήσουμε τώρα για την δεύτερη πρωτοβουλία του Ελληνικού Κέντρου Πρόνοιας, που αφορά την διανομή φρέσκων γευμάτων. Μπορείς να μας δώσεις περισσότερες πληροφορίες? Ναι, ναι, βεβαίως. Και αυτή η υπηρεσία για να λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο. Το Ελληνικό Κέντρο Πρόνοιας ονόμασε την πρωτοβουλία αυτή πράξης αγάπης, και όντως περί αυτού πρόκειται. Να πω λοιπόν ότι διανέμονται φρέσκα φαγητά, φρεσκομαγειρεμένα φαγητά στα σπίτια των ενδιαφερομένων κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Η διανομή ξεκινά στις 10 η ώρα, 10.30 το πρωί, ως συνήθως, ώστε να ολοκληρώνεται πριν τις 4 το απόγευμα. Η διανομή και παράδοση γίνεται από υπαλλήλους και εθελοντές της πρόνοιας, τηρώντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις, δηλαδή φοράνε τις μάσκες τους, τα γάτια τους, και αποφεύγουν κάθε επαφή, σωματική επαφή με τους ενδιαφερομένους. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της περίοδου του lockdown. Αυτή τη στιγμή το Ελληνικό Κέντρο Πρόνοιας διανέμει φαγητά σε τουλάχιστον 70 οικογένειες εβδομαδιαίως. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των μερίδων ξεπερνάει σε 150 και συνεχίζουμε. Τώρα, σε περίπτωση εκείνη που δεν είναι για οποιοδήποτε λόγο στην κατοικία τους, τα γεύματα παραδίδονται σε ειδική διασκευασία και αφήνονται έξω από το σπίτι τους. Είναι μια υπηρεσία που όσο περνά ο καιρός, Γιάννη, έχει μεγαλύτερη ανταπόκριση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σπύρο, γνωρίζουμε ότι οι υποστηριχτές, οι υπηρεσίες ηλικιωμένους θεωρούνται από την πολιτιακή κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας ζωτικής σημασίας. Και όλες οι ομάδες ηλικιωμένων έχουν αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία τους. Ποιες είναι οι υπηρεσίες υποστήριξης ηλικιωμένων που δεν έχουν σταματήσει ακόμα και σήμερα που μιλάμε? Ναι, λοιπόν, θα ξεκινήσω επιβεβαιώνοντας αυτό που ανέφερες, ότι δηλαδή οι υποστηρικτικές υπηρεσίες για ηλικιωμένους, το HCR, θεωρούνται από την πολιτιακή κυβέρνηση ουσιαστικές, απαραίτητες. Το Ελληνικό Κέντρο Πρόνοιας ανήκει στους οργανισμούς εκείνους που προσφέρουν ή και παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ηλικιωμένους, και γι' αυτό το λόγο ο οργανισμός αλλά και το υπαλληλικό προσωπικό δεν σταμάτησαν την εργασία τους κατά τη διάρκεια του lockdown και θα τη συνεχίσουν. Έτσι. Είναι αλήθεια βέβαια ότι όλες οι ομάδες ηλικιωμένων έχουν σταματήσει προσωρινά. Συνεχίζουν όμως οι υπηρεσίες που εντάζονται στα πακέτα φροντίδας στο σπίτι. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται τηρώντας βέβαια όλα τα απαραίτητα μέτρα κοινωνικής απόστασης και ασφάλειας για την προστασία τόσο των πελατών όσο και των φροντιστών. Θα κάνω ένα παράδειγμα γιατί έχουν αλλάξει κάπως. Μια από τις πιο συνήθεις υπηρεσίες είναι να συνοδεύει τον ηλικιωμένο για να κάνει τα εβδομαδιαία. Σήμερα, λόγω των περιοριστικών μέτρων, δεν θα μπορέσει να έρθει μαζί σου ο πελάτης. Θα πάει μόνο στο φροντιστής ή ο θελοντής, θα πάρει τη λύσα, θα κάνει τα ψώνια και θα πιστέψει και θα τα μεταφέρει στο σπίτι. Βέβαια, όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται με έναν τρόπο ιδιαίτερο, με ορισμένες αλλαγές. Σημασία έχει όμως ότι, και αυτό πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος, ότι οι υπηρεσίες που εντάσσονται στο κυβερνητικό πρόγραμμα πακέτα φροντίδα στο σπίτι ισχύουν και δεν έχουν σταματήσει. Αυτό καλό είναι να το ξέρει ο κόσμος. Τα groups, οι ομάδες ηλικιωμένων, είτε πρόκειται για τις δύο ώρες ομάδες ηλικιωμένων, είτε πρόκειται για τα daycare, για τα ολοήμερα group ηλικιωμένων, οι ομάδες κοινωνικής υποστήριξης προσωρινά έχουν σταματήσει, λογικά. Πιστεύουμε ότι μετά από ένα μήνα, και θα δούμε γιατί τα πράγματα είναι λίγο ρευστά, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, θα επανέλθουν. Αλλά για την ώρα όμως, τονίζουμε ότι οι υπηρεσίες, το κυβερνητικό πρόγραμμα πακέτα φροντίδας στο σπίτι συνεχίζεται κανονικά. Μάλιστα. Ήθελα έτσι τελειώνοντας να αναφέρω ότι όποιος επιθυμεί να ενημερωθεί για το σύνολο των υπηρεσιών της πρόνοιας, μπορεί να επισκεφτεί και την επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού στη διεύθυνση gwccservices.org.au ή, όπως είπαμε, να καλέσει το σταθερό νούμερο το 9516
2188. Πολύ ωραία, Σπύρο. Σε ευχαριστώ πολύ που είχες το χρόνο να ενημερώσεις και εμάς αλλά και τους ακροατές που ακούνε. Όποτε θελήσεις και οτιδήποτε άλλο θέλεις, είμαστε στη διάθεσή σου να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ για την υποστήριξη. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.